Ποτέ δεν θα περίμενα ότι εγώ θα ήμουν ένας άνθρωπος που θα έβγαινα μπροστά στο φακό, που θα ερχόταν η στιγμή να ευχαριστήσω τη μαμά μου, τον μπαμπά μου και όλους τους ανθρώπους από εκεί ψηλά. Χαίρομαι όμως πάρα πολύ που τελικά βγήκα μπροστά στο φως και ο κόσμος αγκάλιασε όλο αυτό που με πολύ μεγάλη καρδιά το κάνω 7 τηλεοπτικές σεζόν τώρα. Έχεις δεχτεί δυστυχώς αρνητικά σχόλια ακραία. Πώς το έχεις διαχειριστεί όλο αυτό? Ο άνθρωπος που βγήκε και είπε στη δική μας εκπομπή ότι συγκινήθηκε, δεν ήμουν εγώ. Ήταν ο αντιπεριφερειάρχης. Πήραν μια φράση ενός ανθρώπου που συγκινήθηκε, την απομόνωσαν και ανέδειξαν μόνο αυτοί. Και αυτό για μένα είναι ανέντιμο. Το γιατί έκαναν επίθεση σε μένα, θεωρώ ότι αυτό ήταν κάτι που ήταν υποκινούμενο. Δεν θέλαμε να κουκουλώσουμε κανένα λιγνάδι, ούτε να το ξεπλύνουμε. Αλίμονο, αν εγώ που είμαι μια μητέρα ενός 11χρονου κοριτσιού, ήθελα να ξεπλύνω έναν άνθρωπο που αυτή τη στιγμή είναι μέσα στη φυλακή για απόπειρες βιασμού και βιασμούς ανηλίκων. Να ζητήσω συγγνώμη εφόσον κάτι έκανα. Από τη στιγμή όμως που είμαι πολύ καθαρή, καταρχήν με την ψυχή μου. Με μένα, με πάνω εκεί ψηλά, έχω αυτή την καθαρότητα του βλέμματός μου. Και ξέρει ο κόσμος πως χρόνια τώρα, αν έχω κάνει λάθος, Έλλη μου, θα το πω και θα ζητήσω και συγγνώμη. Εσύ προσωπικά πώς το διαχειρίστηκες, φοβήθηκες, σου προκάλεσε φοβό? Όταν δέχεσαι απειλές, σίγουρα φοβάσαι. Γιατί στη δική μου περίπτωση, μην ξεχνάς ότι σκότωσαν έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν συνεργάτης μου. Δυστυχώς, είμαστε σε μια κατάσταση που ένας θέλει να φάει τον άλλον. Δεν είναι ότι φοβάμαι, απλώς νιώθω ότι έχουμε πέσει σε μια ανθρωποφαγία.